Οι διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες μυρίζουν ευκαιρίες μέσα στην καταστροφή, στις πλημμύρες της Θεσσαλίας, στις φωτιές της Εύβοιας, της Αττικής και αλλού, στους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου και σε εκατοντάδες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ασφαλιστικές εταιρείες που βλέπουν μπροστά μια παρθένα για τα κέρδη τους αγορά και ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη κρατική στήριξη για να την κατακτήσουν. Άλλωστε, μόλις το 16% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες, σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να ξεπερνά και το 80%, ζητάνε την ακόμα μεγαλύτερη κρατική στήριξη. Γι' αυτό άλλωστε το κράτος σπρώχνει πελατεία στις ασφαλιστικές εταιρείες, εκθιάζοντας ταυτόχρονα το ρόλο τους στη διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, τη στιγμή που η συνολική καμένη έκταση για τον Ιούνιο του 2024 είναι πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο των τελευταίων 14 ετών, ως αποτέλεσμα της δασοκτόνας πολιτικής όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει το πρώτο βήμα εισάγοντας την υποχρεωτικότητα για ιδιωτική ασφάλιση μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ με πρόστιμα των 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση που αγγίζει τα όρια της γελοιότητας. Και για να συνηθίσει ο λαός να το θεωρεί φυσιολογικό ότι αν πάθει κάτι έχει αυτός αποκλειστικά την ευθύνη και όχι το κράτος, πλασάρει τη θεωρία της ατομικής ευθύνης. Επιδιώκει να περάσει με ανώδυνο για την ίδια τρόπο στην επέκταση της υποχρεωτικής ιδιωτικής ασφάλισης και σε επιχειρήσεις μικρότερης κλίμακας, αλλά και στη λαϊκή κατοικία και περιουσία. Στα λασπόνερα όμως του κάμπου της Θεσσαλίας, στα καμένα της Εύβοιας, της Αττικής, της Δαδιάς, της Κερατέας, της Σταμάτας, χθες, το έγκλημα συνεχίζεται. Και από αυτή την άποψη είναι προκλητική η εισήγηση του Πρωθυπουργού σήμερα σε μια προσπάθεια να εξοραίσει την τραγική εικόνα της καταστροφής από τις πυρκαγιές, όσο και για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, κυρίως με μέτρα πρόληψης εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου, τα οποία είχαν έγκαιρα επισημανθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά και από τα Σωματεία των Πυροσβεστών. Είναι επίσης πολύ ανέντιμο και επικίνδυνο αυτό που κάνει η κυβέρνηση και υιοθετεί βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσουν και τις δικές τους ευθύνες, να τα παραπέμπουν όλα στην κλιματική αλλαγή, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ήταν τόσο ακραία τα καιρικά φαινόμενα που υπερβαίνει τις ανθρώπινες προσπάθειες και των όποιων μέτρων. Αλήθεια, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τις μεγάλες ελλείψεις και τα κενά στην πυροσβεστική και δασική υπηρεσία? Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την απουσία μέτρων πρόληψης και τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό πρόληψης κατάσβεσης? Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για το χωροταξικό σχεδιασμό που διαμορφώνει επικίνδυνες μεικτές ζώνες δασικών, οικιστικών, αγροτικών και βιομηχανικών περιοχών? Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την απουσία αποτελεσματικών μέτρων πυρασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές, ακόμα και σε στρατόπεδα με επικίνδυνα πυρομαχικά? Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι σεισμόπληκτοι και πλημμυροπαθείς δεν μπορούν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Στις σεισμόπληκτες περιοχές των Δήμων Μινώας Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων έχουν υποβληθεί περίπου 3.000 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί μόνο 142 άδειες μετά από 3 χρόνια. Η τροπολογία του κυρίου Υπουργού τον Απρίλιο του 2024, η οποία υποτίθεται ότι έγινε για να αρθούν τα εμπόδια και να επιταχύνει τις διαδικασίες εγκρίσεων των φακέλων για την άμεση αποκατάσταση των κατεστραμμένων κτηρίων και επιχειρήσεων, είναι κοροϊδία στο τετράγωνο. Δίνει 3.000 ευρώ για σπίτια και κτίρια επιχειρήσεων που δεν είχαν σοβαρές, κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, ζημιές στο φέροντα οργανισμό, και όποιος ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία αποποιείται τη στεγαστική συνδρομή με το παλιό σύστημα και παραιτείται από κάθε απέτηση από το ελληνικό δημόσιο. Η δε στεγαστική συνδρομή αφορά μόνο το 80% από το κράτος, που φτάνει με βάση τις τιμές των τιμολογίων στα 45-50% του κόστους. Οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται για το άλλο 20% από άτοκο δάνειο
στις τράπεζες. Καμία λοιπόν σχέση με τις προτάσεις των πληγέντων, τις οποίες επανειλημμένα είχε αναδείξει το ΚΚΕ στη Βουλή, όπως την άρση των όποιων γραφειοκρατικών εμποδίων που σκόπιμα συντηρεί η κυβέρνηση για να αποθαρρύνει τους πληγέντες από τις διεκδικήσεις, την πλήρη στελέχωση του ΔΑΕΦ με μόνιμο προσωπικό, ως προϋπόθεση για να επιταχυνθούν και απλουστευτούν οι διαδικασίες εγκρίσεων των φακέλων, την 100% αποζημίωση και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή των νέων σχολικών μονάδων που απαιτούνται μετά το σεισμό για να φύγουν τα 700 παιδιά από τα κοντέινερ. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει εδώ και τώρα να παίζει με τον πόνο και την αγωνία των σεισμόπληκτων, οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν σε κοντέινερ, σε κίτρινα σπίτια, με ό,τι κινδύνους έχει αυτό για τη ζωή και την υγεία τους, εν μέσω συνεχιζόμενων σεισμικών δονήσεων, και να προχωρήσει τώρα στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους χωρίς άλλη καθυστέρηση. Να γίνουν οι αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις στη ΔΑΕΦ, στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και αντίστοιχα στον ΤΑΕΦ Ηρακλείου. Να καταβάλει η κυβέρνηση άμεσα, όχι για να θεραπεύσει όπως είπε ο κ. Τριαντόπουλος, δεν είναι άρρωστοι άνθρωποι, το σύνολο των οφειλόμενων χρημάτων στους οκταμηνίτες εργαζόμενους της ΔΑΕΦ που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, από 2 έως 10.000 ευρώ ανά υπάλληλο, που τρέχουν σαν την άδικη κατάρα με δικά τους έξοδα από πληγήσα περιοχή σε πληγήσα περιοχή. Τις ίδιες απαράδεκτες καθυστερήσεις επιδεικνύει η κυβέρνηση και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Στο Δήμο Χερσονήσου, από τις πλημμύρες του 2020, που συνεχίζονται οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων προς τους πλημμυροπαθείς. Πήραν την πρώτη αποζημίωση για οικοσκευές και κάτι ελάχιστα κάποιες επιχειρήσεις και τίποτε άλλο. Στα Μάλια, για παράδειγμα, σπίτι 75 τετραγωνικών μέτρων με ολική καταστροφή πήρε μόνο 3.800 ευρώ, ενώ το κόστος ζημιάς ήταν υπερπολαπλάσιο. Άλλοι πήραν μόνο 500 ευρώ, ενώ η εκτίμηση των υπηρεσιών έλεγε για πάνω από 5.000 ευρώ. Δηλαδή η απόλυτη κοροϊδία. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης κόλλησαν κυριολεκτικά στη λάσπη. Στον Πλατανιά Χανίων, που ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί καταστραμμένες υποδομές, αγροτική, δημοτική δρόμη, γεφύρια, από τις πλημμύρες του 19, ενώ δεν έχουν αποζημιωθεί οι πληγέντες με χαρακτηρισμένα κίτρινα σπίτια και φυσικά εδώ και 5 χρόνια δεν έχουν γίνει επιδιορθώσεις. Στο τουριστικό θέρετρο της Αγίας Πελαγίας, στο Ηράκλειο, με τις καταστροφικές πλημμύρες του 22 και 2 νεκρούς, οι επιχειρήσεις πήραν την πρώτη κρατική αρρωγή 6.000 και αυτό ήταν, ενώ η ζημιά που υπέστησαν ήταν πολλαπλάσια. Δόθηκαν προεκλογικά κάποιες ενισχύσεις, αλλά σε πολύ ελάχιστους επιχειρηματίες που εγείρει και ερωτηματικά, έκτοτε από υπόσχεση σε υπόσχεση και από τον Άννα στον Καϊάφα. Ούτε η υπόσχεση για απαλλαγή από τον Έμφυα για 2 χρόνια δεν υλοποιήθηκε. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ούτε ένα έργο, ούτε ένα φράγμα για ανασχέσεις χωμάτων, ούτε η νέα μελέτη για το κανάλι των όμβριων υδάτων που βρίσκεται στην παραλία της Αγίας Πελαγίας. Το ίδιο στη Σιτία. Δεν αποζημιώθηκαν οι πλημμυροπαθείς. Η αποζημίωση έφτασε στο 30%, απόλυτη κοροϊδία, 2 χρόνια μετά την πλημμύρα, για επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιά άνω των 20.000 ευρώ. Οι διατάξεις των άρθρων για τη στεγαστική συνδρομή πληγέντων δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η στεγαστική συνδρομή μπορεί να λέει ότι είναι ίση με το 100% για την ανακατασκευή. Στην περίπτωση της κατεδάφισης του υφιστάμενου κτηρίου και εν συνέχεια ανέγερση νέου σε άλλη περιοχή, εκτός κατολισθένουσας και επαπειλούμενης περιοχής, αλλά γεννά πολύ περισσότερα ερωτηματικά, οι διατάξεις αυτές παραλύνουν ζητήματα. Ποιος κατεδαφίζει και ποιος επομίζεται το κόστος της κατεδάφισης. Ποιος αποφασίζει με ποια κριτήρια και τι περιλαμβάνει το 100% στεγαστικής συνδρομής για να κατασκευεί, όπως λέτε. Η μέχρι τώρα εμπειρία λέει ότι η εντολή προς τις υπηρεσίες είναι οι αποζημιώσεις να μην υπερβαίνουν ή να είναι πολύ πιο κάτω από το κόστος της πραγματικής ζημιάς. Η στεγαστική συνδρομή καλύπτει μόνο την ανέγερση κτηρίου. Εάν ο πληγέντας φύγει από την κατολισθένουσα και επαπειλούμενη περιοχή και αναζητήσει νέα περιοχή, τότε ποιος θα του εξασφαλίσει τη γη προκειμένου να κτίσει το σπίτι, να βάλει την οικογένειά του.
Οι καταστροφές λοιπόν δεν ήρθαν ως αποτέλεσμα κάποιας απραξίας, ούτε συνιστούν κάποιο τεχνοκρατικό πρόβλημα. Πρόκειται για πολιτικό έγκλημα διαρκείας και την ευθύνη την έχουν οι αστικές κυβερνήσεις, το ίδιο το κράτος που δεν μερίμνησε έγκαιρα με έργα προστασίας της περιουσίας του λαού. Η κυβέρνηση συνειδητά συσκοτίζει την πραγματικότητα, ροκανίζει τον χρόνο, εφευρίσκει δικαιολογίες για να μην αποζημιώνει, συντηρεί τη γραφειοκρατία επιδιώκοντας να φορτώσει τις συνέπειες πλημμυρών, σεισμών και πυρκαγιών και της αποκατάστασής τους στους πληγέντες. Στην πράξη όμως, οι όποιες αποζημιώσεις και η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στα αιτήματα των πληγέντων αποδεικνύουν το κράτος είναι φιλικό, γρήγορο και ικανό όταν είναι να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά αργό, δυσκίνητο και γραφειοκρατικό όταν είναι να δώσει λύση στις λαϊκές ανάγκες και διεκδικήσεις. Αυτό σημαίνει, και κλείνω με αυτό κυρία Πρόεδρε, ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά, ακόμα κι αν είναι ασφαλισμένα και παίρνουν αποζημιώσεις ψίχουλα, και όλοι οι υπόλοιποι στην ουρά για τη γνωστή κρατική αρρωγή, είναι σίγουρο ότι όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι. Καταθέτω στα πρακτικά τα αιτήματα και του Εμπορικού Επαγγελματικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας και του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας για τα αιτήματα από τις πλημμύρες που υπέστησαν στις περιοχές τους. Ευχαριστώ.